απέναντι σε ένα τεράστιο καινούριο πρόβλημα, το οποίο είναι αυτές οι τεράστιες μεταναστευτικές ροές εξαιτίας πολέμων, εξαιτίας πολέμων οι οποίοι δεν γίνονται χωρίς αίτια και χωρίς ενόχους. Μεταναστεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όχι γιατί άκουσαν ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και είπαν τι ωραία είναι στην Ελλάδα να πάμε. Αυτοί οι άνθρωποι αφήσαν τα σπίτια τους, πνίγονται στις θάλασσες, πνίγονται αυτοί και τα παιδιά τους, προκειμένου να βρουν μια καλύτερη τύχη, προκειμένου στα αλήθεια να επιβιώσουν αρχικά. Και ο στόχος τους φυσικά δεν είναι η Ελλάδα, και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Αυτό που παραλάβαμε ως υποδομή αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών ήταν πρόστιμα. 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο έχουμε να πληρώσουμε εξαιτίας του τρόπου που διαχειρίστηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό παραλάβαμε. Και 0 υποδομές. Σήμερα λοιπόν είμαστε μπροστά σε τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Υποδομές, με συγχωρείτε, υπήρχαν. Αυτά τα... Οι αμυγδαλέζες. Ναι, αυτό. Γι' αυτό τρώμε τα πρόστιμα. Γιατί είχαμε τις αμυγδαλέζες. Και είναι ντροπή για αυτό το κράτος. Και είναι ντροπή για αυτό το κράτος, το οποίο έκρυβε συνεχώς το πρόβλημα από κάτω, κάτω από το χαλί. Δεν το βλέπουμε. Κρύψτε τους μετανάστες, αδειάστε την πλατεία Ομόνοιας και σπάνω που να είναι. Να μην φαίνονται. Θυμάστε βόλτες του Δένδια και καφέδες στην ωραία Ομόνοια χωρίς μετανάστες. Όλος ο ρατσιστικός λόγος, ο οποίος αναπτύχθηκε πάνω σε αυτό και παίχθηκαν μικροπολιτικά παιχνίδια τεράστια. Αυτό είναι ντροπή για τη χώρα και δεν αντιστοιχεί στην οτροπία του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει ξεπεράσει τις πολιτικές. Εξεπεράσει ο ελληνικός λαός και έχει σταθεί δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και το βλέπουμε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν είναι καλό να φύγει. Να φύγει το θέμα αυτό από μικροπολιτική αντιμετώπιση προεκλογική. Να το δούμε όλοι πραγματικά με τους όρους που οφείλουμε να το δούμε. Η Ευρώπη άλλαξε, άλλαξε στο πώς το βλέπει. Και όπως είπατε και εσείς και σχολιάσατε πριν ακόμα για Αμερική. Εν πάση περιπτώσει όμως, εδώ είναι προσφυγικές ροές τεράστιες, οι οποίες θα αποτελέσουν πρόβλημα και για το... είναι πρόβλημα με την έννοια του τρόπου αντιμετώπισης για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Από τη στιγμή που δεν υφίεται η αιτία που το προκαλεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί εύκολα αυτό το ζήτημα. Κυρία Κυροβασίλη, είναι μια κατάσταση έκτακτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ανάγκης. Είναι έκτακτο και είναι καινούριο. Είναι έκτακτης ανάγκης. Γιατί δεν το έκανε. Είναι ντροπή να λέμε ότι αυτό έγινε εξαιτίας του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τις πόρτες. Εμείς λοιπόν να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Στις έκτακτες τη Μεσόγειο ανάγκης... νεκροταφείο δεν θα συμβάλλουμε. Με κανένα τρόπο. Άκουσα προχθές το δήμαρχο της Μυτιλίνης, που είναι το νησί που περνάει δύσκολες στιγμές. Και οι άνθρωποι εκεί περνούν δύσκολες στιγμές, ωστόσο στέκονται δίπλα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Άκουσα το δήμαρχο να μιλάει με ένα εξαιρετικά σοβαρό τρόπο που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η πραγματική στάση την οποία πρέπει να επιδείξουμε απέναντι στο πρόβλημα αυτό. Ωραία, κυρία Γεροβασιλιά, βλέπουμε στα μάτια. Έχετε... έτσι. Δίκιο σε αυτά που λέτε. Σήμερα εμείς λοιπόν, εδώ, στο σχέδιο λοιπόν, για το οποίο υπόθηκαν και ψέματα. Υπάρχει πρόβλημα όμως στο πώς συντονίζεται όλο αυτό. Είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω να βγάλετε, όχι το στρατό, δεν ξέρω και εγώ ποιον, για να βοηθήσει. Κοιτάξτε. Το ζητάνε ανοιχτά οι λιμενικοί, σου λέει. Το ζήτημα... Και οι αστυνομικοί δεν μπορούν όλο αυτό το βάρος να το έχουν στις πλάτες τους. Γιατί δεν το κάνατε όμως αυτό? Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό καταρχήν είναι οικονομικό. Τα χρήματα τα οποία όφιλες να έχεις για να αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Και τα οποία προφανώς δεν υπήρχαν και δεν είχαν διεκδικηθεί και χρήματα από πριν. Δεν βρήκαμε διαχειριστική αρχή έτοιμη να διαχειριστεί ακόμα και τα έκτακτα κονδύλια. Το νομοθετήσαμε εγκαίρως, το νομοθετήσαμε την άνοιξη. Και σήμερα εκταμιεύονται και τα πρώτα χρήματα της έκτακτης αυτής βοήθειας. Όλο αυτό λοιπόν, ως και μια μικροπολιτική αντιμετώπιση, έπεσε πάνω σε ένα πρόσωπο, έπεσε πάνω στην Υπουργό, ότι αυτή είναι η αιτία του κακού. Ψευδές, ανυπόστατο και βεβαίως τα πλαίσια αποδόμησης πολιτικής. Να αποδομήσουμε τον Υπουργό, το πρόσωπο, είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται για να αποδομήσουμε και πολιτικές. Εν πάση περιπτώσει, οι αιτίες είναι όλες αυτές που είπαμε, το πρόβλημα είναι καινούριο και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι και να μείνει μακριά από τη μικροπολιτική. Απλά, δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Ξέρετε τι λέει. Μάλιστα, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Μάλιστα, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, μια κυβέρνηση οφείλει να το αντιμετωπίσει. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Θα κάνετε αυτό ακριβώς κάνουμε. Μέτρα. Δεν φτάνει αυτό που κάνετε. Θα κάνετε περισσότερα κέντρα υποδοχής στα νησιά. Θα ενισχύσετε με αστυνομικούς, με στρατό, με δεν ξέρω εγώ τι. Θα αποτρέψετε, όπως λέει η αντιπολίτευση. Έχει ήδη ενισχυθεί. Την είσοδο αυτών των ανθρώπων. Ήδη ενισχυθεί ο τρόπος μεταφοράς των ανθρώπων από τα νησιά. Προκειμένου και αυτοί να φύγουν από τη χώρα, να μπουν στη χώρα μας και να φύγουν. Πρέπει να καταγραφούν. Είδατε ότι ζητάνε αλλαγές των όρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι πια μόνο η Ελλάδα, για τον τρόπο καταγραφής των προσφύγων, που είναι ένας μηχανισμός που κρατάει πίσω. Πρέπει να γίνει καταγραφή αρχικά για να μπουν σε ένα πλοίο, για να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά όλα δεν είχαν, δεν είχαν τους όρους τους οποίους όφυλαν για να αντιμετωπίσουν τέτοια τεράστια μεταναστευτική ροή. Η Ευρώπη δεν αντέδρασε γρήγορα. Η Ευρώπη αντιδράει σήμερα και βλέπετε ότι αντιδράει με έναν τρόπο ακόμα και η Γερμανία, που λέει και πόσους θα υποδεχθεί και πώς. Στείνονται υποδομές παντού. Μέσα σε όλο αυτό είδαμε χώρες όμως να προσπαθούν πάλι να κτίσουν τείχη μέσα στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο καταδικάστηκε. Δηλαδή το τείχος αποτρέπω να μην έρθει στην πόρτα μου. Είναι, κλείνω τα μάτια. Επομένως, σήμερα απαιτείται διεθνείς παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές και βεβαίως και η χώρα μας να στηριχθεί όσο πρέπει, διότι είναι χώρα εισόδου, είναι χώρα εισόδου εκ των πραγμάτων, δεν επιλέχτηκε. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους πνίξουμε. Δηλαδή αυτά τα οποία συζητάμε για αποτρεπτικές πολιτικές, οι οποίες κλπ. Τι εννοούμε αποτρεπτικές πολιτικές? Ακριβώς. Το τείχος το οποίο έγινε στον Εύρο και το οποίο, επειδή έγινε το τείχος, αυξήθηκαν οι βάρκες και αυξήθηκαν οι πνιγμοί με αυτές τις εικόνες τραγικές τις οποίες αντιμετωπίζουμε στην εποχή που ζούμε. Κύριε Καραγκούνη, θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με αμυγδαλέζες και με τείχη πάνω στον Εύρο με τέτοια μέτρα? Κοιτάξτε, προφανώς η κυβέρνηση, όπως σε όλα τα επίπεδα, όπως είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, δεν αντιλήφθηκε καν το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του μεταναστευτικού? Κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο το μήνα Αύγουστο μπήκανε όσοι είχαν μπει, ή και το μήνα Ιούλιο μπήκαν όσοι είχαν μπει όλη την προηγούμενη χρονιά.